ήθελα να ξέρω που βρίσκει τόσο ωραία ρούχα. Πού πα και ψωνίζει. Έχω καλή στη λίστα, πώς τη λένε αυτή. Στη λίστρια, πώς τη λέτε. Στη λίστρια, δεν είναι. Έτσι λέγεται. Έτσι, έτσι. Μηδες. Εγώ όλο με φόρμες. Εσύ μου βάζεις έτοιμα. Όλο με φόρμες είμαι εργασία. Εσύ βλέπω κουστούμάκι, είσαι κυρίλα αγρότης. Καπελάκι, καλό. Μπόμπα. Τι ρε. Εννοείται. Μπόμπα. Όχι μπόμπα, έχω κοτσίδα μέσα. Δεν τα έχω κάνει μπόμπα. Λοιπόν, Ράφα, είμαστε μέσα στη χαρά, αλλά έχουμε λίγες μέρες που κάτι πάθαμε ένα κομπλόκο. Ναι, δυστυχώς έγινε ένα πρόβλημα από την πλευρά τη δικιά μου που έχω το save. Για κάποιο λόγο μου βγάλει το παιχνίδι κάποιο μήνυμα ότι δεν είναι κάνει συγχρονισμό με το cloud. Το αγνώρισα εγώ. Έτυχε και έκανα και αναβάθμιση στα Windows, τα πήγα στα 11 και έγινε ένα πράγμα. Μου σβήστηκε όλα τα save αρχεία μου σβήστηκαν από το Fire. Για κάποιο λόγο. Εντάξει. Mm-hmm. Έχασα το Elm Creek, έχασα το Elegrad. Ευτυχώς θα τελειώσω αυτές τις σειρές. Το μόνο που σώθηκε ήταν το Calumsden. Το μόνο που σώθηκε από όλα. Από όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, κάποια τεστ χάρη που είχαμε. Όλα. Οπότε ξαναφτιάξαμε εμείς από την αρχή. Τα φτιάξαμε τα. Φτιάξαμε όπως, δεύτερο. Φτιάξαμε καινούριο save και φτιάξαμε στην ουσία. Τα ξαναπέξαμε μόνοι μας. Τα κάναμε περίπου όπως τα κάναμε την προηγούμενη φορά. Και είμαστε πάνω κάτω. Όπως είναι τα πράγματα και είμαστε στο ίδια σημεία. Τι πάνω κάτω. Πάνω κάτω, εντάξει, εγώ δεν έχω δύο παραπάνω τσάντε slime εκεί πέρα. Έχω κάτι λιγότερα λεφτά. Αλλά πάνω κάτω τα ίδια. Και εγώ κάτι δύο παραπάνω πάλε. Ναι, εντάξει. Βασικά τα ίδια είμαστε. Δεν είναι τώρα τα τρομερά. Τα ίδια πράγματα. Είμαστε τον Οκτώβριο. Είμαστε στο μήνα. Το οποίο θα μείνει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, το οποίο θα μαζέψω, θα θελήσουμε και οι δύο. Έχουμε θέρισμα και οι δύο, έχουμε αρκετές ζουλίτσες πάλι. Ακριβώς. Με λίγα λόγια, έχουμε πάλι τρεχάματα. Λοιπόν, θα έχετε δει τώρα εσείς μια δημοσκόπηση. Είχαμε βάλει και το link στο βίντεο για να το καταλάβετε. Στην κοινότητα, στο κανάλι. Στα κανάλι μας, στην κοινότητα. Στις κοινότητες. Η δημοσκόπηση θα ανοίξει σήμερα το βράδυ, με το που προβληθεί αυτό το βίντεο δηλαδή. Και θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Να το δείτε και από το παιχνίδι. Ή να το αφήσουμε μέχρι το Σάββατο το πρωί. Ωραία, Σάββατο πρωί. Λοιπόν. Ωραία, εδώ βλέπουμε ένα bailing contract το οποίο έχει παράδοση στο mini biogas plant, το οποίο είναι δικό μου. Το mini biogas plant είναι δικό σου. Ας πούμε, εδώ έχει ένα άλλο bailing το οποίο είναι στο biogas 1 MW. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το fermenting silo είναι το δικό σου πάλι. Το fermenting silo πάλι είναι το δικό μου. Είναι δική μου παραγωγή. Και το ερώτημα που σα έχουμε κάνει είναι, αν βρούμε συμβόλαια τα οποία έχουν παράδοση δικές μας παραγωγές. Εάν θα θεωρείτε ότι είναι cheat, να μην το κάνουμε, ή αν θα είμαστε ελεύθεροι να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το ερώτημα. Ναι, γιατί και εγώ είχε μπορώ να φτιάξω ένα φόρνο και να θέλετε να δώσετε το σιτάρι σε μένα. Ακριβώς, να φτιάξει ελαιόμηλο και να πάρει να θερήσει ηλιόσπουρου και να του παραδίδει στο μήλο σου, α πούμε. Είναι πιθανό να γίνει. Οπότε μέχρι αύριο το πρωί περιμένουμε. Δεν είναι καθόλου εργοστάσιο ο χάρτη. Ο χάρτη ο μόνο έχει εργοστάσιο. Έχει εργοστάσιο. Κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε μέχρι Σάββατο το πρωί περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Οπότε τώρα εγώ άμα δώσω το Silat σε δικό σου τέτοιο. Αν το δώσω δικό μου τέτοιο. Θα σου μείνει ένα μετά. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Εντάξει. Είναι λίγο. Αυτό κάπως. Αλλά αυτό μπορεί να μην έχω βάλει κάποιο εργοστάσιο και να τα παίρνει όλα εσύ. Ναι, αυτό μπορεί να το κανονίσει. Αυτό μπορεί να το κανονίσει. Λέει ότι πάει στο δικό μου εργοστάσιο, δεν πάω να μου τα πουλήσει. Να με ευνοήσεις. Δεν το παίρνεις. Ναι, αλλά το συμβόλαιο που θα το κάνω εγώ και θα το παραδώσω το δικό μου είναι ευνοημένο. Είναι κερδισμένο. Ναι. Θα με πληρώσουν και θα πάρω και να κάνω λεφτά. Και να κάνω λεφτά μετά. Λοιπόν. Οπότε, τώρα γέρνω εγώ ή γέρνει το μαγαζί τώρα. Πάμε λίγο παραπέρα γιατί ζαλίστηκα. Ζαλίστηκε. Λοιπόν, οπότε να μην πολυλογούμε γιατί έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Να μην πολυλογούμε. Τρέχει δημοσκόπηση στο τέτοιο να πάρει να ψηφίσετε και εμείς βάζουμε το χρόνο. Στο 6 επί κανονικά, επί 6, μισό λεπτό. Και πάμε να στρωθούμε λίγο στη δουλειά. Ωραίος, άντε πάει. 3, 2, 1, φύγαμε. Ωραία, πάμε κι εμείς. Όχι την Nova, εδώ το τρακτέρ μας. Θα πάρουμε το τρακτέρ αρχικά με το τρελεράκι, αλλά μισό λεπτό. Θα πάμε να το κάνουμε μια αναβάθμιση. Σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα ψάξω για μια αναβάθμιση για τρέιλερ. Τελικά δεν χρειάζεται. Και θα δείτε τώρα γιατί χρειάζεται. Γιατί αυτό το trailer έχει configuration μεγαλύτερο. Λοιπόν. Οπότε πάμε στα tools και θα βάλουμε τα γνωστά μας. Τα έχετε ξαναδεί. Είναι αυτό εδώ
το Vehicle Workshop που είναι ένα χιλιάρικο. Θα το βάλω όπως είχα πει κάπου εδώ. Και μετά θα βάλω και το πλειστικό να έχουμε και να πλύνουμε κάπου. Ωραία, και τώρα πάω εγώ εδώ στο μηχάνημά μου, στο συνεργείο που φτιάξαμε. Και του λέμε εδώ customize αυτού και όπως βλέπεις εδώ έχει grain, αλλά έχει ένα πολύ silent sides και both boards. Αυτό είναι 7.000 και μας πάει από τα 14.500 στα 29. Τα λάντες και αυτά τα λοιπά δεν θα βάλουμε. Εντάξει, ωραία, customize 7.000. Και ανεβαίνουμε και το πιάνουμε τώρα. Και τώρα θα κάνουμε λιγότερα δρομολόγια για το silent. Θα κάνουμε... Ράφα. Παρακαλώ. Να πούμε και στα παιδιά επίσης ότι έχουμε βάλει ένα μοντάκι που λέγεται Free Landscaping και μπορούμε να κάνουμε landscaping χωρίς να χρεωνόμαστε. Χωρίς να χρεωνόμαστε. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι, να ότι... Ναι, ότι είναι καθαρά εμφανισιακό το θέμα. Οπότε να μην πληρώνουμε για εμφάνιση λεφτά, να μην χαλάμε λεφτά, γιατί είναι και ακριβά, έτσι, δεν είναι φθηνά, έτσι. Δεν είναι, όχι, άμα φτιάξει ένα δρομάκι εκεί είναι... Ναι, ναι, σε χτυπητσοκόβει. Και δεν μπορεί να τα πάρεις και πίσω στα λεφτά. Έτσι, έτσι. Οπότε... Δεν τα παίρνεις πίσω. Για αυτό δεν παίρνω. Από αυτά. Ωραία. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Έγινε. Έλα, bye. Γεια σου, Ραφά. Ωραία. Λέβεις τώρα, γέμισαμε 29.000. Και πάμε να το αδειάσουμε στο Biogas. Να ξεκινήσει η παραγωγή. Γιατί πρέπει, θέλουμε λεφτά. Τώρα, επειδή δεν έχω λεφτά εγώ να νοικιάσω, όπως βλέπεις, και επειδή δεν είναι θέμα μου τώρα να νοικιάσω, το θέμα μου είναι ότι δεν θα έχω πού να παραδώσω το Sugarbeet. Θέλω να κάνω πρώτα κάποιες άλλες δουλειές και είναι να αγοράσω ένα χώρο που έχει και κάτι άλογα, τα οποία τα άλογα θα παίρνει, θα φύγει εντελώς. Και εκεί θα σκοπεύω να βάλω τις παραγωγές μου. Ο Κάρλος έχει πολύ καλύτερο χώρο, έχει πάει εκεί με τα γουρούνια που είναι πολύ φλαταβούρα. Εμείς είναι λίγο, θα το δείτε, είναι λίγο, έχει λίγο καμπύλι, είναι λίγο σλόπι. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, θα τα καταφέρουμε και δεν χρειαζόμαστε πολλές παραγωγές. Θα βάλω δύο παραγωγές, ένα μαγαζί και μερικά θερμοκήπια. Πιστεύω θα φτάσει ο χώρος. Αλλά επειδή είναι γρασιδάκι εκεί πέρα και επειδή δεν σπαταλάμε τίποτα, θα πάμε να το κάνουμε ένα γρήγορο κόψιμο εκεί πέρα. Και τώρα που έχουμε 29.000, θα πάμε εκεί πέρα με τον Sugarbeet, το Harvester που θα νοικιάσουμε. Θα κάνουμε εμείς ένα headland, κάτι τέτοιο. Το Panther, το Ropa, θυμίζω ότι είναι 30.000 λίτρα. Αυτό είναι 29, οπότε με το που θα... 48, άλλες δύο φορές έχω έτσι. Με το που θα κάνει ο εργάτης ένα γέμισμα, θα πηγαίνω να τον αδειάζω, θα έρχομαι και καταφέρω. Θα κάνω δηλαδή τον οδηγό εγώ περισσότερο και ο εργάτης θα κάνει το χωράφι το νούμερο 7. Και οι άλλοι τίμοι είμαστε στις διορθώσεις που κάναμε, παρότι ήξερα εγώ ότι το χωράφι νούμερο 7 μπορούσα να το ήθελε λίπασμα και το τρέιλερ που έχω εγώ για το λίπασμα θα το χαλάσει. Ξαναπήκα και το ξαναχάλασα, αφού το έβαλα πρώτα, γιατί τα χωράφια όταν ξεκινάνε ένα καινούριο save δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Έτυχε του Κάρλος και ήταν νομίζω το ίδιο ακριβώς ηλιοτρόπιο. Αλλά εδώ πέρα, ας πούμε, είχα γρασίδι έτοιμο, ενώ όταν ξεκινήσω εγώ την άλλη φορά, θυμάστε, είχα γρασίδι που το είχα απλά βάλει, δεν ήταν έτοιμο. Οπότε έφτιαξα όλα τα χωράφια ακριβώς όπως ήταν όταν ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Και έτσι προχωρήσαμε και έτσι τα φτιάξαμε. Λογικά είναι τώρα 10 η ώρα θα μας δώσει τα πρώτα λεφτά. Είναι αργό ακόμα, αλλά εντάξει. Για τα λεφτά του που δώσαμε είναι, πιστεύω, ιδανικό τέλειο. Ωραία, και έχουμε νομίζω άλλο ένα φορτίο. Θα ξαναφτιάξουμε μπαλίτσες και θα τις ξαναδώσω στο Fermentor. Να τις έχει έτοιμες για την επόμενη φορά, για την επόμενη ημέρα. Αυτό εδώ το υπόστοχο θα φύγει, όπως βλέπετε. Γιατί, να, κόλλησα τώρα κιόλας. Μη σου πω, θα φύγει και τώρα αμέσως. Ναι, θα φύγεις τώρα αμέσως γιατί με εμποδίζεις και έφυγες. Είχαμε πει και ένα θέμα με τους με τις πόρτες. Ενώ εμένα οι πόρτες δουλεύαν κανονικά, στο Κάρλος, στη φάρμα, το είδαμε και στο βίντεο του, δεν υπήρχαν πόρτες.
Όταν ξεκινήσαμε το παιχνίδι, πάω με εκεί πέρα και ο Κάρλος δεν μπορούσε για κάποιο λόγο να τις ανοίξει. Δοκίμασα εγώ κάποια στιγμή την άνοιξα, μετά δεν ανοιγότανε. Τελικά αναγκαστήκαμε να το φορτώσω σαν single player το παιχνίδι. Να πάω να σβήσω τις πόρτες και από τη δικιά μου φάρμα και από τη δικιά του και μετά το ξαναφορτώσαμε σαν multiplayer. Αυτά είναι για τα λέω για να ξέρετε πιθανά προβλήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε αν προσπαθείτε να παίξετε σε αυτό το χάρτη. Αυτή είναι η τελευταία εκδοση που έχουν φτιάξει κάποια πραγματάκια, αλλά προφανώς δεν έχουν φτιάχτε τα πάντα. Ωραία, εκεί θα τα πω τα λεφτά όπως λέτε, 57.000. Είμαστε μια χαρά. Και πάμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα για να βγάλουμε λεφτά. Αρχικά και μετά θα κάνουμε το κούρεμα που σας είπα τώρα, να βγάλουμε την πάλη σας. Πάμε αρχικά και παίρνουμε αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Αυτό εδώ, μισό εδώ. Αλλά να είναι 100%. Είναι, εντάξει, λοιπόν. 13.000 κάτι δεν μας πειράζει. Θα τα βγάλουμε λεφτά και με το παραπάνω. Θα πάω εδώ και θα πάρω το soil sample. Ο μόνος λόγος που το κάνω είναι για να πάρω λίγο ακόμα environmental score, για αυτό το λόγο, και ήταν και φθηνό όπως βλέπεις. Και μετά πάμε εδώ, και μόλις αυτό εδώ, μια χαρά, και θα πάμε τώρα εδώ να πιάσουμε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος θα γίνει, όπως σας είπε, παραγωγές. Θα μπουν εδώ ξέρω κάποια θερμοκήπια, θα μπουν κάποια παραγωγή, έχει λίγο βλέπετε αυτή την ανηφορίτσα, αλλά δεν είναι τίποτα τρομερό. Και πάμε από εδώ, θα κάνουμε λίγο διαφορετικά τη δουλειά αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι θα γίνει πιο γρήγορα, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, μπορεί να γίνει πιο αργά. Αλλά δεν το δοκιμάσουμε, δεν ξέρουμε. Θέλω να βάλω τον προστινό μόρ μπροστά μόνο και τον μπέλερ από πίσω. Είναι πολύ μικρό το χωραφάκι, να το κάνουμε μπαμ μπαμ. Ωραία, και βγαίνουμε και από εδώ, όχι δεν βγαίνουμε από εδώ, βγαίνουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από κάτω καλύτερα εδώ και να το πούμε πέρα εδώ, θα το δούμε τώρα. Μάλλον όχι, δεν βολεύει. Καλύτερα να το πάω από εδώ και να το φέρω κάτω. Το κατεβάζουμε, το ανοίγουμε το μπέιλερ, κάνουμε unfold. Κατεβάζουμε και ανοίγουμε. Και για να δούμε, θα δουλέψει. Πιστεύω ότι μια χαρά δουλεύει, για να δούμε. Ναι, μια χαρά δουλεύει. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μια γρήγορη αυτό εδώ το χωραφάκι, να το καθαρίσουμε. Να μαζέψουμε τις μπάλες, να τις βάλουμε μέσα στο fermenter. Και μετά στο καπάκι πιάνουμε δουλειά για το Sugar Beet που είναι η μέρα του να θεριστεί. Τελειώσαμε όπως βλέπετε. Βέβαια, προσπαθώ να βγάλω μια μπάλα ακόμα, αλλά δεν μπορεί να βγει όπως βλέπω. Να δοκιμάσουμε άλλο λίγο. Μπα, όχι, δεν υπάρχει ρίξη, παιδιά. Είναι 58%. Με τίποτα. Σταμάτα, ανέβα. Πάμε να τα βάλουμε στη θέση τους αυτά τα μηχανάκια. Θα πάμε αυτές τις τρεις μπαλίτσες που βγάλαμε. Δεν είναι πολλές, αλλά μια χαρά είναι και αυτές. Η μπάλα αυτή θα βγει την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως εδώ, σε λίγο καιρό, θα έχουμε και άλλο χωράφι εδώ να κάνουμε όπως βλέπεις. Ναι, δεν είναι ακόμα στο 100%. Θα γίνει όμως σύντομα. Και πάμε να πάρουμε τώρα το εργαλείο μας να μαζεύουμε τις μπαλίτσες. Ωραία, μία. Δύο. Και τρεις. Τώρα θα έχουμε και λίγο περισσότερο χώρο να κάνουμε και όπως είναι εδώ πέρα. Δεν θα αντιμετωπίσαμε πρόβλημα προηγουμένως, αλλά εντάξει, θα είμαστε ακόμα πιο άνετα. Μισό λεπτό να μπω μέσα, να κάνουμε αυτό το κολπάκι που δεν το έχουμε δείξει τόσες φορές. Εδώ. Το καλύτερο παρκάρισμα, τα βάλτρα. Ωραία. Ξαναγυρνάμε.
τσεκοτσάρουμε και θα πάμε να κοτσάρουμε το τέτοιο μας, το τρέιλερ μας. Απλή κοτσάρουμε το τρέιλερ, έχουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες διαμόρφωση του χώρου που μόλις κουρέψαμε. Γιατί αυτό το χωράφι πλέον δεν θα είναι χωράφι, θα είναι production yard. Πάμε στο landscaping, στο painting, να βάλουμε αυτό εδώ, να μεγαλώσει λίγο, να αλλάξει λίγο σχηματάκι λέω, ναι. Και θα κάνουμε εδώ, αυτό εδώ. Και όπως βλέπεις τα λεφτά μου δεν μειώνονται. Ωραία. Και καθίζουμε και το γρασίδι εδώ πέρα που μας περίσσεψε. Και τώρα το υπόλοιπο είναι πιο εύκολα. Γεμίζουμε εδώ το χώρο και είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να κάνω και αυτό εδώ, μισό λεπτό, να το κάνω έτσι λίγο αυτό το χώρο έτσι που ήταν εδώ μας. Πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Για να φύγουμε. Αν το δούμε από κοντά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε και καμιά παραγωγή. Πάμε στα factories και πάμε να βάλουμε το γνωστό εργοστάσιο. Το οποίο είναι, που είναι κρυμμένο. Το έχουμε βάλει. Ωραία, είναι αυτό. Θα βάλουμε μάλλον ή αυτό. Πιστεύω ότι ταιριάζει καλύτερα μάλλον αυτό. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι καλά. Και πίσω θα βάλω θερμοκήπια αργότερα. Έκανε και το. Ναι, εδώ. Μέχρι να πάω. Άψογα. Ναι. Εδώ βάζουμε. Έχει και χώρο να περάσει να γυρίσεις. Κανονικά. Να κάνουμε μόνο λίγο. Ναι, αυτό το ξέχασα. Να κάνουμε λίγο το landscaping. Δεν το έκανα και πριν. Θέλει smoothing. Μισό λεπτό να. Εδώ να του κάνουμε εμπόλικο smoothing. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι μια χαρά θα είναι, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Όταν λέμε τέλεια, εντάξει. Κοίτα εδώ, έχει και το μπαγκάκι βάλει έτσι. Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη παραγωγή. Μπήκε. Οπότε τώρα παίρνουμε εδώ το τρακτεράκι μας και κατεβαίνουμε στο χωράφι νούμερο 7. Αλλά δεν πάμε από εδώ. Πάμε παλού ο δρόμος. Θα κατεβούμε στο χωράφι νούμερο 7 και θα πάμε να νοικιάσουμε και ένα Sugar Beet Harvester. Και θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Θα κάνουμε στην αρχή ένα θέρισμα εμείς που σε γεμίσουμε ένα τρέιλερ, ακριβώς ένα τρέιλερ. Και αφού γίνει αυτό, μετά θα έχουμε όλοι μας το χρόνο να πηγαινοχόμαστε εμείς μέχρι να πάει αυτός να κάνει τη δουλειά του. Θα έχουμε τελειώσει και εμείς και θα έχουμε γεμίσει. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα γίνεται. Γιατί μετά πρέπει να οργώσουμε το χωράφι αυτό, να σπίρουμε την επόμενη σοδιά, έτσι. Είναι και αυτό. Έχουμε με λεφτά να αγοράσουμε και άλλο χωράφι αν θέλουμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά θα προσπαθήσω να σπίρω με oat το συγκεκριμένο χωράφι. Λογικά πάω να δω και τον Γκάβρο, δεν ξέρω τι κάνει. Οργόνι. Όχι οργόνι, θερίζει. Ας μείνει εδώ προς το παρόν. Κάτσε στο πόδι πιο μπροστά. Ας πάει εδώ προς το παρόν. Και εμείς πάμε στο μαγαζά τώρα. Εδώ έχει τα. Τι έχει προσφορά, έχει μια πολύ ωραία μεγάλη κεφαλή. Δεν έχουμε την κουμπί να την τραβήξουμε. Ένα σύντερο το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ωραίο το τρελεράκι. Το άρεσε το Κάρλος που το είδα, αλλά δεν θα δώσω λίγο 40.000 για να το πάρω. Οπότε πάμε εμείς εδώ στα μηχανήματα, πάμε στο Beat Technology, πάμε το Panther το 2, ναι το Panther το 2 θέλουμε. Αν και αυτό είναι τρίμετρο όμως. Και χωρίς 45, αυτό είναι 30, όχι αυτό θα πάρουμε. 19.000 αυτό, Beat Technology είναι και θα πάρουμε τη μεγάλη, την τετράμετρη. Άρα 4.000, 23.000 έτσι που μας φύγανε με το καλημέρα. Οπότε φέρνει εδώ, πάρουμε το Fold. Κοτσάρουμε την κεφαλή και φεύγουμε. Αυτό που σας λέω, βλέπετε, κοιτάξτε εδώ. Ακόμα και αυτή την κεφαλή κανονικά έπρεπε να την πάρουμε τρέιλερ, έτσι. Είναι στενή δρόμο. Αυτό είναι το αυτός που θα περάσει. Πότε σαν τον φάω. Κατάλαβες, δεν είναι πράγματα αυτά. Αλλά πιστεύω τώρα αυτό το Sugar Beet θα μας βγάλει
για αρκετό καιρό. Οπότε δεν θα χρειαστούμε να ξαναβάλουμε ξανά. Γι' αυτό θα σημαίνει και περισσότερα έξοδα. Θα φέρουμε και πλάντερ. Μπορεί να πάρουμε κάποια στιγμή πλάντερ, αλλά προς το παρόν όχι. Λοιπόν, να αλλάξω και λίγο αυτό το turn steel που θα βάλουμε. Γιατί εδώ ο χώρος δεν είναι εύκολος. Και επειδή θα το αλλάξω εργάτης ούτως ή άλλως. Επειδή δεν είναι καθόλου εύκολος. Οπότε πάω να το πιάσω από πάνω. Πάω να το πιάσω από πάνω καλύτερα. Να βλέπω το έργο που γίνεται. Κατεβάζουμε, ανοίγουμε και ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Όπως είπα, με το που γεμίσει εδώ ο φίλος μας, εγώ ξεκινάω τα δρομολόγια και ξεκινάω και την παραγωγή της ζάχαρης στο καπάκι. Γιατί το sugar beet βγάζει μπόλικα, όπως θυμάστε καλά. Είμαστε ήδη 3.000-4.000 λίτρα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη. Και οπότε θα τη βάλουμε νωρίς στην παραγωγή της ζάχαρης και πιστεύω ότι θα μας φτάσει πιθανά για όλο το παιχνίδι, όλη τη σεζόν. Θα δούμε. Προς το παρόν, πάμε να μαζέψουμε το πρώτο sugar beet στο Farm Course. Όπως βλέπετε, ο συντονισμός ήταν ο τέλειος συντονισμός. Το πόσο χρόνο είχα να μεταφέρω εγώ το sugar beet από εδώ μέχρι τη βάση μου. Το πόσο έκανε να διάσει, το πόσο έκανε να γεμίζει αυτός. Ήμασταν πάντα σε τέλειο συντονισμό. Άψογα, τα λιώσαμε. Πρέπει να έχω βγάλει περίπου τώρα κοντά σε 120.000, θα σπιάσω τις 120.000 πιστεύω, λίτρα. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν και αυτό το φορτίο και μετά ερχόμαστε και μαζεύουμε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Που θα είναι, ξέρω εγώ, μισό τρέιλερ, δεν θα είναι παραπάνω. Καταπληκτικό. Ειλικρινά δεν τον περιμένα να μου πάει τόσο πολύ καλά. Και γίνει η περιοχή, θα μεγαλουργήσει λίγο καιρό, θα δείτε. Θα μπουν και θερμοκήπια, θα μπει και άλλο εργοστάσιο. Και μπορεί να βάλουμε και κάπου μέσα στη φάρμα, δεν ξέρω αν θα μπει σε αυτό το σημείο ή άλλου. Ένα σημείο που θα πουλάμε και τα προϊόντα που θα βγάζουμε από αυτή την παραγωγή. Δεν υπάρχει λόγο να τρέχουμε στην άλλη άκρη του χάρτη να τα πουλάμε. Ούτως ή άλλως κάποια προϊόντα από αυτά που θα βάζουμε θα πουλιέται μόνο στο δικό μας sell point, οπότε κομπίδε εντάξει λέει, μάλιστα, αμφιβάλλω να το έκανε. Θα πάμε να το δούμε τώρα σε λίγο.
αφού πρώτα αδειάσω και αυτό το φορτίο. Ναι, είναι 89.000, ωραία. Και με αυτό που θα πάει εδώ, θα πάει περίπου κοντά σε 120. Ήταν γύρω στο 90%. Να βλέπετε, δεν έχει κάνει όλο. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε τώρα εμείς σε λίγο. Ήταν γύρω στο 90%. Δεν είχαμε κάνει lime, οπότε normal μου φαίνεται. Εντάξει, σταμάτησε να μου δίνει λεφτά και τον biogas, πράγμα που σημαίνει ότι έκανε επεξεργασία όλο το silage. Οπότε πάμε εδώ λίγο στο fermenter να δούμε, να πάρουμε όσο έχει φτιάξει. Ωραία. Έχει κάνει 17.000, θα πάω να το δώσω και αυτού. Ωραία, πάμε να τα διάσω στο biogas και πάμε να πάρουμε και την τελευταία δόση από τα sugar beets. Αυτά θα τα μαζέψουμε μόνοι μας για λίγο, γιατί όπως βλέπω ο άλλος πήγε για καφέ. Αλλά δεν τον αδικό, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο συντονισμός μας ήταν άψογος. Κάποια στιγμή θέλω να επεκτείνω και το biogas, να του βάλω και άλλα πραγματάκια. Έχουμε εγκατεστημένο το Modular BGA, το οποίο είναι καταπληκτικό mod. Και έχει ένα-δύο πραγματάκια που θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Ένα σίγουρα, θα μπει σίγουρα ένα. Τώρα για τα υπόλοιπα, είναι και λίγο ακριβά, κάνουν 150-170.000. Θα το δούμε εκείνη την ώρα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και τα τελευταία σου καρμπίτα από το νούμερο 7 και μετά θα ξεκινήσουμε τις άλλες διαδικασίες, ό,τι προλάβουμε. Θα πιστεύω θα τις προλάβουμε όμως. Που είναι όργωμα, lime, γιατί δεν είχαμε ρίξει lime άλλη φορά, και σπορά. Αν και τώρα που είπα σπορά, μισό λεπτό, γιατί είδα ένα χωραφάκι τώρα που ανέβαινα, που μπορεί να μας κάνει, και είναι αυτό εδώ το χωραφάκι. Αυτό εδώ το χωραφάκι, παιδιά, μισό λεπτό. Έλα. Ναι. Γιατί είναι out, μπράβο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ήρθαν ήδη τα αποτελέσματα των biogas. Είναι χρυσορυχείο πραγματικά, έτσι. Ναι. Τίποτα δεν έχει κάνει, φίλε. Αδερφέ, τίποτα δεν έχει κάνει, με συγχωρείς, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Πάμε να το κάνουμε εμείς για γρήγορη. Έλα, προχώρα. Μπράβο. Ναι, θα μείνει και λίγο εκεί πέρα. Θα το κατεβάσω τώρα άλλη μία και θα το πάρω. Δεν είναι τίποτα. Δύο πεσματάκια να δω κι όλο. Ωραία, τελείωσε και πιάσαμε σχεδόν άλλε 12.000 λίτρα. 11.768 για την ακρίβεια. Και τελειώσαμε. Και πάμε εδώ στα list items. Πού είναι τα list items, εδώ. Το επιστρέφουμε. Το επιστρέφουμε. Και εμείς πάμε να τα βάλουμε πίσω. Πριν το πάμε όμως, λίγο θέλω να δω. Εδώ γιατί μου το βγάζει τον gas κάθε φορά, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλει φυσικά και πλάου, λογικό είναι, έχει sugar beet. Λοιπόν, και εμείς θέλω να δω, λοιπόν, το 88. Το 88 έχει out. Πόσο κάνει το 88? Δεν είναι ακριβώς το 88. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Μπορεί να το πάρουμε τώρα και να δοκιμάσουμε το ρύθμι και λίπασμα. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και σε αυτό δηλαδή. Μπορεί να κάνουμε και κάτι άλλο, αλλά βασικά θέλω να βάλω να φτιάξω αυτό το χωράφι πρώτα και αν προλάβουμε μπορεί να το πάρουμε. Δηλαδή μπορεί να το πάρουμε όταν θα είναι έτοιμο για θέρισμα αυτό το χωράφι και απλά να έχουμε λίγο λιγότερο γύλι την πρώτη φορά. Εντάξει. Προς το παρόν, επιστροφή στη φάρμα, τελευταία φορά από το χωράφι νούμερο 7 με sugar beet και θα ξαναγυρίσω πίσω με το πλάου για να το οργώσουμε. Η επόμενη δουλειά είναι το όργωμα. Λοιπόν, και όπως ήρθα, μου έρθει και μια ιδέα. Αρκεί να βρούμε κάποιον που να το έχει, να δούμε το έχει κανένας. Πού το. Εδώ. Δυστυχώς αυτό που ψάχνω να δω, δεν έχει βάλει παιδιά κανένας σόργουμ. Σκεφτόμαστε ότι το σόργουμ θα είναι μια καλή λύση. Μπορώ να το κάνω το φύγε τις κότες. Και είναι ο μήνας του να θεριστεί. Δυστυχώς όμως όπως βλέπετε δεν υπάρχει. Δεν έβαλε κανένα σόργουμ φέτος. Να πάω να δω εδώ, νομίζω ότι είχε λίγο ακόμα silage. Να δω μήπως μπορώ να το πάρω. 4.500. Και starfeeding, όχι δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, πίσω. Να πάει και αυτό στο biogas και να φυλάξουμε το trailer και να πάρουμε το πλάο να κατεβούμε. Ωραία, η ώρα είναι 4. Έχουμε 3 ώρες. Ράφα. Παρακαλώ.
Οι μπάλες μου λένε ότι είναι silage, άρα είναι έτοιμες. Προφανώς. Οι πράσινες γιατί, αφού τις πράσινες τις είχα θερήσει στον προηγούμενο μήνα. Πώς γίνανε έτοιμες. Δεν ξέρω, άμα σου λέω ότι είναι έτοιμες, είναι έτοιμες. Κατάλαβες, λέει Μπέιλ κάτω εκεί την πληροφορία, λέει Carlos Farm, silage 5.500 λίτρα. Ωραία, άμα είναι silage, την πουλάς. Άρα είναι έτοιμο, δηλαδή πάει και πούλημα τώρα, ναι, ναι, ναι. Απλά κοιτάξτε. Θα σα φέρω σε σένα. Φέρετε, αμέ, φέρετε. Είναι πολύ καλή. Έχω ένα πολύ καλό biogas plant. Πληρώνει καλά το παιδί. Για κοίτα, όντω κοίτα. Για πε μου, πόσο πληρώνω εγώ. Α, να δω. Για κοίτα, παιδί. Αν το εμφανίζει αρχικά, έτσι. Αν το εμφανίζει, ναι, όντω. Silence. Mini biogas plant είσαι. Ναι, αυτό σημαίνει. Είσαι 5.35. Δίνει ο καλύτερο ο biogas plant, ο μεγάλο. Ο μεγάλο. Με έφαγε το κατακάθι. Με έφαγε. Του κατακά. Θα πάω να κάνω rename αυτά, έτσι. Θα τα κάνω Rafa Biogas Plant και τέτοια. Πάω να κάνεις rename. Ναι, για να το καταλαβαίνουμε. Ναι, να το καταλαβαίνουμε. Μετά μπορεί να βάλεις και εσύ μετά. Κάνα Biogas ή κάτι τέτοιο. Και μετά. Ναι, ξέρουμε ποιο είναι. Ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Πώς πήγε το θέρισμα. Έχει δουλειά στη μέρα. Έχει δουλειά. Μόλις θέρισα το Sugar Beet εγώ. Το έκανε στο Sugar Beet. Ναι, τελείωσε. Ωραίο. Με τον τρόπο που έχει πει. Με τον τρόπο που είχα πει, ναι. Ωραίος. Και εγώ τελείωσα εκεί πέρα. Έχω φτιάξει και εργοστάσιο. Έχω βάλει να ξεκινάει και να βγάζει λαδάκι. Αμ, τι καλά κάνεις. Και εγώ έβαλα εργοστάσιο. Τι χρωματάκι το πήρες. Άσπρο. Έλα ρε φίλε. Και εγώ άσπρο το πήρα. Και εσύ. Ναι. Ήταν το πιο ωραίο, αρέ. Ήταν το πιο ωραίο για την κατάσταση που κάναμε. Παράδειγμα. Αν μου περισσεύει χρόνο. Έχουμε ίδια γούστα. Θα έρθω να σου κάνω μια επίσκεψη να δω που το έχει βάλει. Θα έρθω εγώ σήμερα στο τέλο. Αμπράβο, άντε. Θα κάνουμε εναλλάξ. Τώρα λοιπόν, για να είμαι σίγουρος ότι είναι silence 100%, πώς το βλέπουμε ρε Ράφα. Το βλέπεις, πας αυτό, το κοίτας με την μπάλα. Το κοίταξα, τώρα πάνω άμα το βάλω στο φορτώσω, θα είναι το ίδιο. Άμα το φορτώσεις δεν σου δείχνει τι είναι, σου δείχνει μπάλα, επειδή είναι το loading. Πέρα, τι κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω, πάρε τις άσπρες αρχικά που είχες κάνει πρώτα, είναι σίγουρα. Κοίτατε, σου λέω, το γράφημα. Silence. Άμα λέει silence, είναι silence. Δεν έπρεπε να γράφει αλλιώς fermenting κάπως. Ναι, έπρεπε να γράφει fermenting, ναι. Δεν γράφει τίποτα, άρα είμαστε κομπλέ. Μάλλον το κάνει πιο γρήγορα και εμένα μου το κάνει πιο γρήγορα εδώ ο fermenter, έτσι. Ναι. Τι λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε πως το κάνει τόσο γρήγορα. Μάλλον δεν ξέρω. Ίσως έχει πιο γρήγορες διαδικασίες. Κατάλαβα. Ίσως επειδή παίζουμε και ξεστή, που αυτή. Παίζουμε χωρίς seasonal growth. Α, μπορεί. Μπορεί να παίζει αυτό ρόλο. Να το κάνει. Τώρα στο... κάτι έγινε εδώ πέρα. Πήρα τη μία τη μικρή την μπάλα. Ναι. Είχα ξεχάσει να κάνω reset το trailer και δεν με αφήνει να ξεφορτώσω. Θα πήγε πολλά. Θα τη φέρω αυτή σε σένα. Να τη φέρεις εμένα έτσι. Που είσαι κοντά. Ωραία, φέρτε. Πού, κατά πού πας. Εγώ στο 7, οργώνω. Από πού πας για εσένα, πού το είσαι ο τέτοιος σου. Μέσα στη φάρμα μου είναι. Α, μέσα στη φάρμα σου. Ναι. Δεν έχω έρθει καν να δω τι γίνεται εκεί. Με το που μπαίνεις στη φάρμα θα... και μετά το σπίτι, δεξιά θα το δεις. Ωραίος. Εσύ είσαι στο 7 ακόμα, τελείωσες. Στο 7, τελείωσα τον οργόνο. Γιατί είχαμε Sugar Beet, τότε θέλει όργωμα το χωράφι. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Γεια σου, Ράφα. Bye bye. Όπως είδατε, κάνουμε τα ίδια πράγματα σχεδόν όχι όλα ίδια. Απλά ο Χάλος έβαλε ελιέλαιο. Θα βάλω κι εγώ ελιέλαιο, αλλά δεν θα βάλω καθόλου ηλιολούδα. Εγώ θα το κάνω με θερμοκήπια. Ή τουλάχιστον έτσι σκοπεύω.
Ωραία, τελειώσαμε αυτή τη δουλειά. Αλλά η ώρα έχει πάει 6 και δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα προλάβω να ρίξω και το σπόρο σήμερα. Θα είναι ρίσκο μεγάλο να το ξεκινήσω, πιστεύω. Τα άλλα χωραφάκια που τα προλάβαμε ήταν πιο μικρά. Αυτό είναι αρκετά πιο μεγαλύτερο. Θέλω να δοκιμάσω κάτι βέβαια. Αν και το έχω δει, υποτίθεται ότι δουλεύει στο Precision Farming, δεν έχει τύχει ποτέ να μπορέσω να το κάνω. Και είναι το να ρίξω λίπασμα για κάποιο σπαρτό. Που πάρει το λίπασμα και ρίξε ως ποσότητα χρειάζεται για oat ή για barley ή για sugar beet. Λοιπόν, οπότε θα πάω εγώ τώρα εδώ πέρα να αφήσω το lime για μία ακόμα φορά. Μας έφαγε μόλις 300 λίτρα πάλι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο οικονομικό, γιατί του Κάρλος που είδα στο βίντεο του τρίγε πολύ περισσότερο. Αν και το μηχάνημα δεν είναι τόσο οικονομικό. Μπορεί να είναι και το μηχάνημα που είναι αυτή. Επίσης κάποιοι θα έρθατε και μια μπάλα μέσα στη μέση εκεί στο διάδρομό μου. Ήταν του Κάρλος, ήθελα να την πουλήσει. Και κάτι δεν του έκανε καλά το trailer και τώρα θα προσπαθήσει στο τέλος να έρθει να την πουλήσει στο δικό μου το biogas. Θα του δώσω λεφτά. Δεν του δώσω λεφτά εγώ, αλλά καταλαβαίνω. Θα μου δώσει λεφτά στην ουσία. Αλλά δεν το λέω αυτό ακόμα. Ράφα, δύο σακούλια lime δικό σου είναι εδώ. Ναι, δικό μου είναι. Θα το χρησιμοποιήσω, θα σου πω πότε. Έχω αποθήκη με lime από εδώ πέρα. Εμένα τρώει πολύ, δώσε λίγο. Πούλα μου τίποτα. Πούλα σου. Αυτό έλεγα τώρα μόλις εγώ. Το δικό μου δεν τρώει. Έριξα τώρα στο 7, έριξα στο 7 τώρα lime και μου πήρε 300 λίτρα. Τίποτα ρε, όλο. 300 λίτρα. Όλο αυτό. Όλο το 7, 300 λίτρα. Ρε λες να φταίει το μηχάνημα, να είναι πιο κοντά. Μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα το κάνει αυτό τώρα. Δεν εξηγείται. Ρε, εγώ ξέρεις πόσο ρίχνω. Έριξα 300 τέτοια για μισό μέτρο έκανα. Για μισό μέτρο. Ναι, δεν μου έφτασε ούτε να. Στο καινούργιο το χωράφι. Το άλλο είναι τρόπο που είναι και καλό. Που έχει καλό τύπο εδάφος. Δεν είναι ότι να είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τι είναι αυτή, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Δεν ξέρω. Μάλλον το μηχάνημα θα είναι. Έχει πολύ μεγάλα μπέκα με ένα και 42 μέτρα και τα ξεπατώνει. Λοιπόν, πάρα εγώ να δοκιμάσω. Α, πω τώρα που γέμισα 3200, άμα μου φτάσει να κάνω το χωράφι μου εκεί, το 119 που έχω. Που δεν είναι τεράστιο χωράφι. Ναι, όντως δεν είναι μεγάλο χωράφι. Λοιπόν. Να πάω πλάκα τώρα. Άντε, άντε. Τελειώνε και έλα, σε περιμένω. Έγινε. Είχαμε πει με τον Στάτο ότι θα κλείσουμε εδώ στη φάρμα τη δικιά μου. Δηλαδή και το καινούργιο μου κτίριο που έβαλα. Και να πουλήσει και την μπάλα, όπως είπαμε. Τώρα εγώ πάω, αλλά δεν κοίταξα καν. Αλλά νομίζω ότι τενό. Change nitrogen reference value. Αυτό είναι. Και πώς το κάνεις αυτό. Μόνο θα πρέπει να πάω σε κάποιο χωράφι. Ράφα μου. Έλα. Ρίχνει 6,13 τόνους ανά εκτάριο. Πώς είναι αυτό, πώς το λέει το HIE. Ναι, εκτάριο είναι αυτό. Ρε, 3200 για μία σειρά. Πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα ξεπουληθεί στο lime. Εγώ θα έχω τελειώσει το παιχνίδι και ακόμα θα έχω lime ακόμα. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Τι είναι. Λοιπόν, θα πέσουμε έξω, ρε. Λοιπόν, σαν επιχείρηση. Εντάξει, έλα μπαϊ. Λοιπόν, να, εδώ λέει ότι no crop detected, seed fair for best result. Using target for barley on sandy loam. Βλέπεις, εδώ θα το πούμε using oat. Αυτό θα δούμε εμείς, oat, και θα ρίξουμε το λίπασμα μας και είμαστε έτοιμοι από λίπασμα. Άρα για να δουλέψει αυτό πρέπει να είσαι πάνω στο χωράφι, ιδανίως δεν δουλεύει. Κάπου εδώ πιστεύω είμαστε. Και τώρα ρίχνουμε την ποσότητα που χρειάζεται για το oat, που είναι σωστή όπως βλέπετε, είναι γύρω στα 90 με 100 κιλά. Δεν θέλει πάρα πολύ το oat. Δεν έχω βάλει soybeans στο Precision Farming να δω πόσο τρώει. Στο 19 ήταν 0. Αυτό δεν θα μπορώ να μ' αφήνει. Ή μόνο θα το δοκιμάσουμε, θα δούμε. Ίσως να μ' αφήνει να το δούμε. Εντάξει, αυτό το εργαλείο για αυτό το χωράφι είναι το τέλειο, έτσι. Μία πάνω, μία κάτω. Έτσι, γι' αυτό χάσαμε μόνο τόσο λίγο όσο καρπή, έτσι. Και όπως είχα σωστά προβλέψει, δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω να το σπείω αυτό το χωράφι. Οπότε καλά έκανα και δεν το ξεκίνησα, γιατί θα μου βγει μισό. Θα το κάνουμε την επόμενη φορά, πρώτη δουλειά. Να δούμε εδώ. Τι λέει αυτό, κανόλα, corn, sorghum,
grass, sunflowers, πατάτες, sugar beet, βαμβάκι, poplar, sugar cane, wheat, barley. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει καθόλου soybeans. Τα soybeans εξακολουθούν να μην θέλουν λίπασμα. Οπότε είναι και αυτό ένα καλό νέο. Αν και το λίπασμα, όπως είδατε, δεν μας πήρε και πάρα πολύ. Μας πήρε περίπου 1000 λίτρα, κάπου εκεί πέρα, αν το θυμάμαι καλά. Οπότε επιστροφή στη φάρμα. Ρίχνουμε ένα πλύσιμο, γιατί τώρα έχουμε και πιεστικό. Δεν χρειάζεται να είναι μες στην πίχλα τα οχήματά μας, κοιτάξτε όπως είναι αυτό, ειδικά. Μες στην πίχλα. Πάμε να το ρίξουμε ένα πλύσιμο, να τα φυλάξουμε στα υπόστεγα και να περιμένουμε πότε θα έρθει ο στράτος. Ωραία, έρχεσαι εδώ, τον μπαίνουμε στη φάρμα, τσουπ, βλέπεις. Πιστεύω ότι το βάλεις σε πολύ βολικό σημείο. Έχουμε στη φάρμα, το πλέον το μηχάνημα και μετά πάει για αποθήκευση. Κοίτα εδώ μπίχλα. Αλλά έχω καλό πιεστικό, θα καθαρίσει, θα γίνει λαμπίκο. Σαν καινούριο. Ωραία, και πάω να φτιάξω λίγο παιδιά και το τρέιλερ, το βγάλω από εκεί πέρα. Αρχίζει και μου σπάει τα νεύρα, έτσι μου το βάλα. Ναι, με τίποτα. Με τίποτα απολύτως. Ωραία, εδώ είμαστε. Για να δούμε, μπορώ να τη σηκώσω την μπάλα. Γιατί μας είπε, αυτή είναι του Κάρλος, λογικά δεν θα μπορώ να την πειράξω. Ναι, μου λέει ότι είναι object του heavy, αλλά για να δούμε. Α, όχι, μπορώ να τη σηκώσω. Λοιπόν, δεν θα το πειράξουμε στην βιβλία τέτοια. Κάτι θα το ανοίξω με τον ασύνοτο, γιατί έχει φτάσει η ώρα και ακόμα δεν τον βλέπω. Κύριε Κάρλος, ακούτε? Έλα κύριε Ράφα. Έφταει η ώρα και ακόμα δεν ήρθατε στη φάρμα μας. Πού θα πρέπει να έρθω τώρα στη φάρμα? Πότε θα έρθει στη φάρμα? Τώρα πάω λίγο την κομπίνα να τη βάλω λίγο μέσα στο δρόμο και έρχομαι. Άντε. Παίρνω τραχτέ και ανεβαίνω. Άντε, περιμένω. Ράφα. Έλα. Πού είναι η μπάλα? Άντε εδώ. Ε, τώρα. Σου κάτσε τώρα, λουκούμι. Λουκούμι. Για να δούμε. Την παίρνει η μπάλα, να παίξει μπάσκετ. Πού τη βάλει, πάω στο τραχτέρ. Σιγά σιγά πηγαίνω, μου φύγει. Και πρόσεχε λίγο και τα σφώτα μου. Ποια φώτα σου? Τα φώτα, μου βρει τα φώτα. Εντάξει, περνάει. Περνάει, εντάξει. Έχει βάλει και πλυντήριο? Ναι, έβαλα σήμερα συνεργείο και πλυντήριο. Εκεί στην είσοδο τη φάρμα. Για να σε δω. Θα το πουλήσει τώρα. Ωραία, άστινε. Παίρνει? Όχι. Απάγια. Άρα γιατί δεν μπορεί να πουλήσει σε μένα. Άρα δεν ισχύει αυτό που μπορούμε να πούμε. Άρα γε, ναι, δεν μπορείς να πουλήσεις μάλλον σε μένα. Μήπως είσαι τίγκα εδώ μέσα, ρε? Όχι, δεν είμαι τίγκα, έβγαινε. Αλλιώς γεμίζει αυτό εδώ πέρα. Ναι. Άρα τι κάνουμε με το πόλ που λέγαμε? Με το ποιο? Όχι, το πόλ ισχύει, γιατί είναι συμβόλαιο, δεν είναι δικά σου. Α, είναι συμβόλαιο, εντάξει, κομπλέ. Να σε πάω να τη μεταφέρω μετά στο τέλος. Εντάξει. Πάμε, προχώρα εδώ. Εδώ είναι οι Αγελάδες, δεν σου βάει ακόμα. Δεν έχει φτιάξει εδώ. Γρασίδι έξω, γρασίδι. Γρασιδάκι έξω, θα το κουρέψω για να βάλω τροφή σε λίγες μέρες. Έλα από εδώ μαζί μου. Τι να βάλεις τροφή? Πού θα φτιάξω, μην θα τσάξεις τους αγελάδες. Α, θα βάλεις αγελάδες. Έτσι λέω. Εδώ, κοίτα εδώ. Στο μεγάλο, ε. Ναι. Κοίτα εδώ, πώς φαίνεται. Ωραίο. Εντάξει, έχω τσιμεντάρει. Φως, και εμένα έχει φως. Έχω τσιμεντάρει όλο αυτό εδώ πίσω. Θα μπορεί να το γρασίδι. Ήταν γρασίδι, εδώ ήταν μια φάρμα με άλογα. Αχα, και την έκανε έτσι. Και την έκανε έτσι, το τσιμεντάρι σε όλη την αυλή αυτή που βλέπει. Θα βάλω εδώ και θερμοκήπια. Θα κάνω τη διαβάση. Έχει μπόλικο χώρο. Απλά δεν είναι ευθείο σε σένα. Ναι, αυτό ναι. Είναι κατηφορικό, αυτό δεν έκανα κι εγώ. Με ένα deep flutter, ούτε ένα ευρώ δεν μου πήγα παραπάνω. Τίποτα. Λοιπόν, ωραίος ο χώρος. Μπαίνεις από εδώ, ε. Ναι, μπαίνω από εδώ. Έχει εδώ πέρα, αδειάζει από εδώ και κάνει τον τοίχο και φεύγει. Πολύ. Να το έχει βάλει από κάτω, εσύ. Εγώ το έχω βάλει από φάτσα. Να πει. Πού αδειάζει, δεν ξέρω εγώ, δεν βλέπω. Α, δεν βλέπει. Αδειάζει εδώ πίσω, εδώ. Σε αυτό το σημείο. Α, εδώ μπροστά αδειάζει. Ναι. Και εγώ έτσι το. Και εδώ βγάζει. Εδώ βγάζει, ναι, δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Δεν τα βλέπει. Δεν το βλέπα καλά. Καλά. Τι είναι, αγελάδες? Αγελάδες δεν είναι, είναι λάφιστο που βλέπει. Είναι? Εδώ μέσα για αγελάδες. Έχω δύο για αγελάδες.
Ναι, γιατί δεν το πουλάς εδώ πέρα. Θα δω. Τι θα δεις. Θα δω, τέχνω, το πουλήσω αργότερα, παιδάκι. Θα το χρησιμοποιήσω. Α, καλά. Φλόρε. Πούλα τώρα. Τι θα του κάνεις δύο αγελάδες, ρε. Τόσες πολλές αγελάδες θα βάλεις. Ναι, θα βάλω. 600 αγελάδες δεν έπεις χωράει μέσα. Νομίζω 750 ή 850. Πώς θα φτιάξεις, θα κολλάμε σου κάνεις εδώ. Λοιπόν, άντε, άντε. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά, να πάνε να ψηφίσουν και στο poll. Και στο poll. Να μας πούνε. Και θα τα δούμε την επόμενη φορά με πάλι δουλειά από εκεί, έτσι. Το επόμενο επεισόδιο θα έχουμε πάλι δουλειές. Έχουμε αρκετές δουλειές. Θα ξαναρχίσουμε τα γρασίδια και πάλι λούπες και τέτοια. Ναι. Και άλλες καινούργιες δουλειές. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έρθει ο Ράφα να δει τι φάρα μας, τι γίνεται, να μας πει και πώς θα πάμε. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, το έχεις φτιάξει και εσύ εδώ πέρα πάντως. Ναι, ναι, είναι πολύ καλά. Τώρα έχει καμπάνει λίγο ο χώρος που πούλησε πράγματα. Έχεις χώρο, έχεις. Συμβόλικο. Ωραίος. Οπότε, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Γεια χαρά σε όλους.